Αδερφοί μου, συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού μας και διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και με τη σκέπη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζουμε τη σειρά των κηρυγμάτων μας επί του θέματος της μουσικής. Θέμα το οποίο απασχολεί σήμερα την νεότητα της Ελλάδος και όχι μόνο τους νέους, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι όρημοι οι οποίοι αφιερώνουν ώρες ολόκληρες για να ακούν τα καυγίσματα τα οποία εκπέμπουν οι δίσκοι αυτοί και τίποτε άλλο, ή μη μόνο μέσα από αυτόν όλον τον θόρυβο να εξέρχεται ο δαίμονας, ο οποίος εισέρχεται αοράτος με τις στροφές του δίσκου μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και δαιμονίζονται σήμερα τα παιδιά μας. Δαιμονίζονται σήμερα τα παιδιά μας. Όλοι οι νέοι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική αυτήν έχουν πρόβλημα. Και σήμερα αυτά τα παιδιά άλλα οδηγούνται προς τα ναρκωτικά και άλλα προς την αυτοκτονία και άλλα προς τους φόνους και άλλα προς τα ερημώσεις και τις καταστροφές, διότι ακούουν αυτούς τους δίσκους. Τούτα δεν είναι λόγια τα οποία ακριβώς εξέρχονται από τον ομιλούντα, αλλά από την πραγματικότητα. Και πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, διότι υπάρχουν και οι φωνές εκείνες οι οποίες λέγουν «Τώρα, λέγει ο Παπασάβας, θα μας φέρει πίσω». Αν δεν στραφούμε πίσω, δεν υπάρχει σωτηρία, αδερφοί μου. Πρέπει να το γνωρίζουμε καλά τούτο το πράγμα. Εάν δεν στραφούμε πίσω, δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι απαράλλαχτα όπως τον τροχό του αυτοκινήτου, ο οποίος όταν βγει από τη θέση του και δεν επιστρέψει πίσω, το αυτοκίνητο είναι για τον κρυμνόν. Και τούτες οι φωνές οι οποίες ακούονται ότι είσαι πολύ πίσω, είναι του διαβόλου, ολοκάθαρες φωνές οι οποίες ακούονται από το στόμα ανθρώπων οι οποίοι γίνονται άθελα τους όργανα του διαβόλου. Δι' αυτόν τον λόγο θα προσπαθήσουμε να δούμε έτσι περισσότερο την καταστροφή η οποία επιτελείται στην νεότητα σήμερα. Μία από τας περισσότερων μαγικάς λέξεις οι οποίες ακούονται και παρασύρουν την νεότητα προς την αμαρτία, ανακάθεκτα προς την αμαρτία, προς την καταστροφή της ψυχής δηλαδή, προς την κόλαση, είναι μία λέξη η οποία ονομάζεται «λα πάντα» και την αναφέρουν με κοινή ένωση των δύο αυτών λέξεων, λαμπάδα τη λένε. Να είναι η λαμπάδα που ανάβουμε στον Χριστό μας ή στην Παναγία μας, δεν είναι αυτή η λαμπάδα. Είναι «λα πάντα», είναι γαλλικά αυτά, δύο φράσεις γαλλικές, και οι οποίες προήρθαν δυστυχώς από τη Βραζιλία. Από τη Βραζιλία. Βγήκαν από εκεί μέσα και σε αυτόν τον τόπο της αμαρτίας και έφτασαν στην Ευρώπη και αυτό είναι καθαρό μία φράση αμαρτίας, δηλαδή σαρκικής πράξης. Σαρκικής πράξεως επί το ακριβέστερο, για να μιλήσουμε την ωραία γλώσσα. Σαρκικής πράξεως. Το βραζιλιάνικο συγκρότημα των Καώμα αναγνωρίστηκε παγκόσμια από ένα αρκετά ανόητο τραγούδι, το Λαμπάντα, από τη Βραζιλία. Οι Καώμα θα συνέχιζαν να βρίσκονται στην αφάνεια εάν τα πονηρά βλέμματα των σιωνιστών
πίσω από κάθε μια κίνηση υπάρχουν οι Εβραίοι, οι οποίοι κινούνται εναντίον της Ορθοδόξου πίστεως και της Χριστιανικής πίστεως, διότι η Βραζιλία περισσότερο είναι στον καθολικισμό. Περισσότερος κόσμος, τα εκατομμύρια είναι στον καθολικισμό. Η Νότιος Αμερική είναι και το προπύργιο του Πάπα. Το προπύργιο του Πάπα βρίσκεται στην Νότια Αμερική, ολόκληρο η Νότιος Αμερική, τα εκατομμύρια του κόσμου αυτά είναι παπικοί. Είναι καθολικοί. Και μετά έρχονται στην Ευρώπη, προπύργιων μεγάλων είναι η Ισπανία και η Γαλλία. Αυτά είναι τα προπύργια του καθολικισμού. Από αυτήν την Βραζιλία λοιπόν, όταν εξήρθαν αυτοί οι Κοάμα, δεν θα είχαν καμία επίδραση στον κόσμο εάν δεν εισήρχε το σιωνισμός, δηλαδή οι Εβραίοι να παραλάβουν αυτήν την ευκαιρία και να εξαπλώσουν τα πλοκάμια τους στον κόσμο για να καταστρέψουν την νεότητα. Σκοπός αυτής της μουσικής είναι να ξυπνήσει στο παιδί των 10 και 12 χρόνων το σεξ και τον ερωτισμό. Προσέξτε αυτό. Από 10 χρονών μέχρι 12 να το ξυπνήσει στην σαρκική αμαρτία και την πτώση της ψυχής στα πλοκάμια του διαβόλου και στην κόλαση. Τούτο δε είναι και διαδομένο τόσο πολύ στην Ελλάδα, τόσο πολύ διαδόθη η πανούκλα αυτή, η χολέρα αυτή στην Ελλάδα, ούτως ώστε ευρίσκομαι τέτοια κρούσματα μέσα σε σπίτια που βλέπεις παιδάκι 10 χρονό κοριτσάκι και του λέγει ο πατέρας, σήκου πάνω, του λέγει, να χορέψεις λαμπάδα. Και απαντά το παιδί, δεν χορεύω μπαμπά, λέγει, μόνος μου, θέλω και αγοράκι μαζί μου. Τούτος ο χορός, του λέγει, δεν χορεύεται μόνος του, χορεύεται και με αγοράκι. Αυτά τα λόγια, αδερφοί μου, είναι λόγια πικρά, γεμάτα θρήνων και κλαθμών των θρήνων, τα δάκρυα του Ιερεμίου αυτά. Δεν μπορούμε να ακούμε αυτά τα λόγια μέσα στην Ελλάδα και να κοιμούμαστε και να αδιαφορούμε, διότι το παιδί των 10 και 12 ετών είναι η αυριανή Ελλάδα. Και τι θα γίνει όταν από αυτήν την ηλικία το παιδί πίπτει στην αμαρτία και εξαφανίζεται. Οι προσδοκίες τους ξεπέρασαν το μέτρο αφού χορεύουν παιδάκια 2 ετών. 2 ετών χορεύουν αυτό το εσχρό, αυτό το δημιούργημα του διαβόλου, το οποίο δημιούργησε ο διάβολος για να παρασύρει τις ψυχές. Μέχρι και θαμώνες κάποιου εξελιγμένου καπί. Βλέπουμε και τους γέρους. Και τους γέρους, παρακαλώ. Βλέπουμε και τους γέρους να χορεύουν τη λαμπάδα. Άραγε τώρα πρέπει να γελάσουμε. Αδερφοί μου, πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε, και τι να κλάψουμε και πόσο να κλάψουμε και πόσο να κλάψουμε, πόσο να κλάψουμε για την καταστροφική αυτή λέλαπαν η οποία εξέσπασε μέσα σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα Χριστιανική. Το λαμπάδα δεν συμβολίζει απλώς το σεξ, αλλά είναι σεξουαλική πράξη υποτύπων χορού. Ακούετε, εκδηλωμένη αμαρτία, δηλαδή πέρα για πέρα, η οποία καλύπτεται μέσα σε ένα χωρό εσχρών. Γι' αυτό το μόνο που δεν μπορεί να σου εγγυηθεί είναι η ηθική σου ακεραιότητα και εσένα και των παιδιών σου. Αυτός ο χορός δεν μπορεί, λέγει, να αφήσει παιδί αγνό και καθαρό. Θα το ρίξει στην αμαρτία οπωσδήποτε. Όσοι πιστοί και εχθροί των αμαρτωλών στροβιλισμών της Σαλόμης, μακριά από το χωρό αυτό που λέγεται λαμπάδα. Η Σαλόμη έγινε η αιτία να αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, και εσύ αν αφήσεις τα παιδιά σου ή τον εαυτό σου να πέσεις σε αυτό το εσχρότατο κίνημα που φέρει την ονομασία λαμπάδα και το κούνημα, για να το πούμε πιο καλύτερα, θα γίνει η αιτία για την καταστροφή πολλών ψυχών. Η λαμπάδα, το λοιπόν.
όλα τα συγκροτήματα και όλοι οι τραγουδιστές ως κύριο περιεχόμενό τους, όλοι όσοι δίσκοι και αν ακουστούν στην ακοή του ανθρώπου και δι' του πιστού ανθρώπου, όλοι οι δίσκοι αυτοί έχουν ως περιεχόμενο μέσα τη σαρκική αμαρτία, το σεξ, την πορνεία δηλαδή. Σας είπα και άλλοτε ότι η λέξη σεξ δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή υπάρχει η λέξη πορνεία. Και τόνισε ο Θεός ότι πόρνη λέγει Βασιλεία Θεού, ου κληρονομήσουσι. Πόρνη και μοιχή, πόρνους και μοιχούς κρινεί ο Θεός λέγει. Και εις αυτήν ακριβώς την λέξη της Αγίας Γραφής δεν υπάρχει πέρασιν ο διάβολος, δι' αυτό ευρήκε δική του λέξη. Ο διάβολος έβρασε το καζάνι του και από μέσα σε εκείνο το βρασμένο νερό της κολάσεως έβγαλε έξω μία λέξη την οποία ονομάζει σεξ. Σεξ, σήμερα τίποτε άλλο δεν ακούετε, σεξ και τίποτε άλλο. Για να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου μας, ο οποίος είπε όταν θα έρθω, λέγει, δια δευτέραν φοράν, τότε λέγει ο κόσμος θα ευρίσκεται απαράλλαχτα όπως ευρίσκεται ο κόσμος την εποχή του Νόε. Τότε έτρωγαν οι άνθρωποι, λέγει, έπιναν και έπεφταν στο σεξ, στην πορνεία. Δια τούτο και ο Πανάγαθος Θεός, όταν είδε το αποκορύφωμα της αμαρτίας και την αδιαφορία του ανθρώπου προς την αιωνιότητα και τα αιώνια και τα μέλλοντα, τα οποία ο Θεός ετοιμάζει δια της αγαπός είναι αυτόν. Για εκείνους που τον αγαπούν τα ετοιμάζει ο Θεός, όχι για εκείνους που τον μισούν και δεν τον σκέφτονται. Όταν είδαν αυτήν την αδιαφορία του κόσμου δια το είναι αυτού σάρκα, τότε απεφάσισε ο Θεός να καταστρέψει και να εξαφανίσει τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Και έστειλε, επέτρεψε ο Θεός η δικαιοσύνη του Θεού, διότι ο Θεός είναι αγάπη αλλά και πλήρης δικαιοσύνη. Επέτρεψε η δικαιοσύνη του Θεού να έρθει η δικαία του τιμωρία επάνω στον άνθρωπο και κατεστράφει το πάνω επί της γης δια της τιμωρίας του κατακλυσμού, δηλαδή το νερό το οποίο εκάλυψε την οικουμένη ολόκληρον και εξαφάνισε το ανθρώπινο γένος από την γη. Εξάλλου η ίδια λέξη ροκ σημαίνει ερμηνεύεται, ροκ σημαίνει πορνεία. Η ροκ είναι σεξ και πρέπει να χτυπήσουμε τους νέους στα μούτρα με αυτήν, λέγουν οι εφευρετές αυτής της μουσικής. Η ήχη της rock and roll είναι συμβολική. Τα χτυπήματα αντιπροσωπεύουν την ανήθικη πράξη της αμαρτίας. Έτσι λέγουν οι συγγραφείς του βιβλίου το οποίο σας είχα συστήσει, όσοι θέλετε να το διαβάσετε, που φέρει την επιγραφή rock. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι, προσέξτε, ένας από αυτούς τους επιδόξους αστέρες του κόσμου, ο οποίος φέρει το όνομα Άλης και ερμηνευόμενον ονομάζεται Αλίκη, δηλαδή είναι ανώμαλος τύπος αυτός. Το λέγει ο ίδιος, δε. Το λέγει ο ίδιος. Εγώ λέγει είμαι ανώμαλος άνθρωπος. Ο Άλης λοιπόν, Κούπερ, εδήλωσε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι αρσενικοί και θηλυκοί μαζί. Το λέει ίσως για να δικαιολογήσει το γυναικείο το όνομα, άλλη θα πει Αλίκη. Ο ίδιος είναι ομοφιλόφιλος και γυρίζει, λέει, εξομολογείται ότι το αρέσει να γυρνά στους δρόμους σαν άσημη νοικοκυρά. Αυτά είναι τα αστέρια τα οποία ενεφανίστησαν στον ουρανό του 20ου αιώνος για να φωτίσουν την ανθρωπότητα, αδελφοί μου. Οι ύλοι οι οποίοι φωτίζουν τον κόσμο του σκότους και της αμαρτίας. Λοιπόν, ναι, είμαι ένας βρωμιάρης, λέγει ο ίδιος. Οι στίχοι της rock and roll εκτός από σεξ μιλούν για επανάσταση, για εξέγερση, για ανταρσία, για βία, για επιθετικότητα, για καταστρεπτικότητα. Και βλέπουμε σήμερα και τρίβουμε τα μάτια μας και λέγουμε αυτοί οι νέοι τι έπαθαν. Όλοι εδαιμονίστησαν, αδελφοί μου.
Όταν τους βλέπουμε και σπάνε τις βιτρίνες των καταστημάτων και καίουν τα καταστήματα του κόσμου, ο οποίος κουράζεται ημέραστε και νυχτός για να βγάλει το ψωμί του να ζήσει την οικογένειά του, και βγαίνει αυτός ο νέος έξαλλος, χωρίς σκέψη, και πηγαίνει και σπάει αυτήν την περιουσία και καταστρέφει την περιουσία αυτήν του κόσμου, να ξέρουμε ότι μέσα στη ψυχή του φωλιάζει ολόκληρος λεγεών δαιμόνων στο σώμα του, δαιμονισμένοι νέοι σήμερα. Ο Μόρισον, ένας άλλος τραγουδιστής, λέγει: ενδιαφέρομαι για κάθε τι που έχει σχέση με την Επανάσταση, την ανταρσία και το χάος. Και συνεχίζει ένας από τους πιο τρομερούς επαναστάτες: τραβά σκληροπυρηνική γραμμή και θέλει ανταρσία σε οτιδήποτε όσιο λέγει και ιερό υπάρχει. Δηλαδή χτυπά κέρι αυτός τη θρησκεία. Για μια στιγμή ξεσπά και λέγει: την ημέρα που αποφύτησα από το γυμνάσιο έβαψα τα μαλλιά μου πλατινένια, τα άφησα να μεγαλώνουν, ζούσα όσο βρώμικα μπορούσα, μου άρεσε η ιδέα ότι ποτέ δεν πλενόμουνα, ήθελα να είμαι ένα γουρούνι, ένα άγριο γουρούνι, ήθελα να μπλεχτώ σε προβλήματα, μπλέχτηκα, το κατάφερα. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα οδηγήσει τα παιδιά μας, αδερφοί μου, στον δρόμο της δημιουργίας, για να μην πω τίποτε άλλο, της δημιουργίας, δηλαδή η οικογένεια, ο κόσμος να δημιουργεί και να προοδεύει. Αυτοί θα οδηγήσουν τον κόσμο προς την δημιουργία. Η rock and roll είναι ένα όπλο ανατρεπτικό και επικίνδυνο, αν είναι γεμισμένο με την ατίθαση νεανική συνείδηση. Το διαλυμένο ευτυχώς αυτό συγκρότημα, που ήταν το πιο επαναστατικό της προηγουμένης δεκαετίας, δηλαδή του 80-90, διότι τελειώσαμε πια, και έλεγε, έβριζεν τη βασίλισσα της Αγγλίας, την έβριζεν κατάμουτρα, βλέπετε, όπου υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία παρεξηγημένη, μπορεί να σταθεί ένας μέσα στο δρόμο και να υβρίζει οποιονδήποτε και ο άλλος να τον ακούει και να λέει, δικαίωμά του είναι, λέει, να υβρίζει. Αυτό το συγκρότημα που έφερε το όνομα Sex Pistols, δηλαδή βρωμισμένα πιστόλια, αυτό έλεγε στη βασίλισσα της Αγγλίας: ηλίθια και δυνητική υδρογονοβόμβα. Και έβγαλε τραγούδι και της το έλεγε μέσα κατάμωτα. Αλλά ας έρθουμε στην Ελλάδα για να δούμε τώρα η Ελλάδα μας. Τούτη είναι απ' έξω, μας τα εκουβάλισαν αυτά, τα δεχτήκαμε εμείς και πραγματικά ως υπνοτισμένοι από το υπνοτικό της κολάσεως οδηγούμε θα πίσω από αυτήν την καταστροφική λέλαπαν η οποία σαρώνει τα πάντα. Ας έρθουμε στην Ελλάδα να δούμε ένα όνομα το οποίο φέρεται όνομα Παπα Κωνσταντίνου. Εσείς ή τα παιδιά σας ίσως αυτόν τον τύπο να τον λατρεύουν και να τον έχουν και με μεγάλες φωτογραφίες μέσα στα υπνοδωμάτια τους για να τον καμαρώνουν. Αυτός λέγει, τι λέγει στα τραγούδια του, για να τον ακούσουμε να δούμε τι λέγει. Διδάσκει έμμεσα ότι δεν μας χρειάζονται οι συμβουλάτορες ούτε και ο Θεός, και λέγει, άσε με, λέγει, να κάνω λάθος, μη παριστάνεις το Θεό, δεν μ' αρέσουν οι σωτήρες, δεν γουστάρω να σωθώ. Δηλαδή αυτός ο τύπος οδηγεί τα παιδιά μας σε μία ανταρσία, η οποία ανταρσία βέβαια είναι οπωσδήποτε μία κατάσταση η οποία θα γίνει, διότι το είπε ο Θεός, εάν μη έρθει η αποστασία πρώτον, ουκ έρχεται ο Υιός της απολίας, δηλαδή ο Αντίχριστος.
κατεστημένο είναι ο Θεός. Δηλαδή όσοι πιστεύουν στο Θεό είναι οι οπισθοχωρημένοι άνθρωποι, οι βλάκες, οι ηλίθιοι, οι οπισθοχωρικοί της παλαιάς σχολής και άλλα όσα μας σέρνουν, πόσα μας σέρνουν. Και προπάντων αυτό το βλέπουν περισσότερο οι γονείς, οι ευσεβείς από τα τέκνα τα σημερινά τα οποία γέννησαν και ανέθλιψαν. Και αυτά επιτίθενται στους γονείς με όλες αυτές τις υβρισίες και τις ταπεινωτικές λέξεις. Πρέπει να πιάσεις αναξία όπως έπεσαν και όλα τα άλλα, λέγει. Σας μεταφέρω τους δίσκους, τα τραγούδια, τα οποία είπε αυτός ο τραγουδιστής. Ακούστε το σύνθημα εναντίον της νεότητος. Δεν χρειαζόμαστε μόρφωση, λέει. Δεν χρειαζόμαστε έλεγχο σκέψεως. Ούτε σκοτεινό σαρκασμό μέσα στην τάξη. Δάσκαλοι, αφήστε ήσυχα τα παιδιά. Δάσκαλοι, άσε μας ήσυχους. Και το ακούει το παιδί τώρα. Παίρνει το δίσκο του και ακούει αυτά τα λόγια. Και πάει στο σχολείο και βρίζει τον δάσκαλο και τον καθηγητή. Βέβαια, διότι το άκουσαν από το τραγούδι. Από το ίδιο συγκρότημα ακούμε να λένε: αγόρασες μια κιθάρα για να τιμωρήσεις τη μάνα σου και το σχολείο δεν σ' άρεσε και ξέρεις πως δεν είσαι κανενός το κορόιδο. Δηλαδή, άμα στέλνεις το παιδί σου να πάει να μάθει γράμματα, είναι κορόιδο. Και του λέγει να επαναστατήσεις, του λέγει, δεν χρειάζεσαι γράμματα. Όλοι δηλαδή όσοι πηγαίνουν στο σχολείο, κατά τη γνώμη αυτού του Κυρίου, είναι όλοι κορόιδα. Τα γεγονότα αυτά μας αποδεικνύουν ότι η Επανάσταση στη ΔΡΟΚ προκάλεσε σε διάστημα μόνον 35 ετών την πιο βαθιά διαφθορά της νεολαίας που γνώρισε ποτέ η ιστορία του κόσμου. Μέσα σε 35 χρόνια έχει αφανίσει κυριολεκτικώς την νεότητα από όλον τον κόσμο. Όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι σιωνιστές υποκινητές της καταστροφικής αυτής ροκ γνωρίζουν καλύτερα από εμάς την παροιμία. Διαφθείρετε την νεολαία, θα νικήσετε το έθνος, τα έθνη. Όταν διαφθαρεί πραγματικά η νεότης, πάει, απολέστηκε το έθνος. Δεν υπάρχει τίποτε σωτηρία. Αυτή η μουσική όμως οδηγεί ακάθεκτα και σε κάτι άλλο. Τα κρούσματα της αυτοκτονίας έχουν μια ανησυχητική αύξηση. Έγινε η δεύτερη αιτία θνησιμότητος στους νέους μετά από τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Αλλά και τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα είναι μια καλουμένη αυτοκτονία. Καλυμμένη, σκεπασμένη. Σε αρκετά τραγούδια ακούμε με πολύ προκλητικότητα να προτρέπουν τους νέους στην αυτοκτονία. Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Αντίο, σκληρέ κόσμε, και πέφτει και αυτοκτονεί. Είτε πίνει φάρμακα τα οποία οδηγούν προς την αυτοκτονία. Η λύση της αυτοκτονίας, δίδει τρόπο δηλαδή, ένα άλλο συγκρότημα. Ένα άλλο συγκρότημα λέγει, κατάστρεψε τον εαυτόν σου. Ένα άλλο συγκρότημα, πέθανε νέος, πέθανε όμορφος. Τούτο είναι ακριβώς κάτι το οποίο επικρατεί και στις τάξεις των ηλιστών, των ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Δεν ήκουσαν ποτέ ότι τούτο το σκήνομα της κατοικίας την οποία έχουμε στον κόσμο τούτο, δηλαδή το σώμα, και αν καταληθεί, λέγει ο Απόστολος Παύλος, οικοδομήν έχουμε, λέγει, ουράνιο, αχυροποίητον, λέγει, μένουσαν εις τον αιώνα. Έχουμε νοικίαν άλλη να χειροποιεί τον επουράνιον, η οποία παραμένει στον αιώνα. Δηλαδή ο άνθρωπος αφού λιώσει και γίνει μέσα στον τάφο χώμα, θα αναστηθεί έπειτα από τον Θεό με σώμα άφθαρτο αιώνιο, το οποίο θα παραμείνει αιώνιον στον άλλο κόσμο κοντά στον Θεό. Κατάστρεψε λοιπόν τον εαυτό σου, πέθανε νέος, πέθανε όμορφος. Και υπάρχουν και πολλές ψυχές οι οποίες ζουν
κολυμπούν μέσα στην κοσμική ζωή, οι οποίες ακριβώς δίδουν και τα τελευταία συμβουλά στην ώρα που θα ξεψυχήσουν, τι βαψίματα θα βάψουν το πρόσωπο το νεκρό πλέον μέσα στο φέρετρο για να φαίνεται όμορφο. Λέγει στην κόρη, η οποία βοηθά το σπίτι της, λέγει, θα με βάψεις έτσι, λέει, αυτό το χρώμα θα βάλεις τα χείλη μου, αυτό θα βάλεις το πρόσωπό μου, αυτό θα βάλεις τα χέρια μου, λέγει, για να είμαι όμορφη μέσα στο φέρετρο, και ξέρει ότι ύστερα από λίγο θα πεθάνω. Αυτή είναι η καταστροφική μανία του διαβόλου, η οποία σκορπίζεται ακάθεκτα μέσα στη ψυχή του ανθρώπου για να τον οδηγήσει στην κόλαση. Ένα καινούριο φρούτο από την Αγγλία, το οποίο ονομάζεται horse, ύπος, άλογο δηλαδή. Όταν οι δημοσιογράφοι τολμήσουν να γράψουν εναντίον τους κάτι, αλίμονο και τρισαλίμονο, ή θα τους λιντσάρουν και θα τους σκοτώσουν, ή θα φύγουν από τα χέρια τους καταπληγωμένοι. Πλήρης δηλαδή ασυδοσία. Και υπάρχει αυτό το συγκρότημα με ένα όνομα, το οποίο ονομάζεται heavy metal, δηλαδή βαρύ metal, βαρύ σίδερο. Βαρύ σίδερο, έτσι ονομάζεται αυτό το συγκρότημα. Τα τέρατα της ροκ, όπως αρέσκονται να αποκαλούνται, ονομάζονται τέρατα της ροκ, δηλαδή διάβολοι της κολάσεως. Και τι λέγουν αυτοί, να τους ακούσουμε. Κάτω ο γάμος, ναι στις ελεύθερες σχέσεις. Κάτω η γυναίκα, ναι στον εαυτό μου. Κάτω τα προβλήματα της ζωής, ναι στην αυτοκτονία. Κάτω η ζωή, ναι στον θάνατο. Κάτω ο Θεός, ναι στο διάβολο. Και όλα αυτά τα προσφέρουν έτσι ομά και αφιλτράριστα, δια να τα ακούνε οι σημερινοί νέοι, εις τους οποίους εμείς έχουμε τις ελπίδες μας δια μίαν αυριανή Ελλάδα. Παίρνεις πρώτα μαριχουάνα, λέγει, έπειτα χασίς, έπειτα LSD και αργότερα ηρωίνη. Αυτός είναι ο δρόμος σου δια να ζήσεις. Και συνεχίζουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την χειρίστη των εμπειριών και δεν εγγυόμαστε για την πνευματική ψυχική ακεραιότητα σε περίπτωση που θα έχετε τη φαϊνή ιδέα να συμμετάσχετε στο όργιο τους, λέγουν οι συγγραφείς των βιβλίων οι οποίοι ασχολήθησαν με αυτήν τη μουσική. Κάποιος νεαρός που ήθελε να αλληλογραφήσει με νέους της ηλικίας του στην Ελλάδα του. Τούτο γίνεται στην Ελλάδα. Προσέξτε το να το δείτε που έχουμε φτάσει. Και έχουν, λέγει, τα ίδια ενδιαφέροντα με αυτόν, έβαλε την παρακάτω δήλωση στο περιοδικό, ένα περιοδικό το οποίο μόνο εκείνοι οι οποίοι τα διαβάζουν το ξέρουν, και ονομάζεται Metal Hammer. Αφήνει να φανεί ανάγλυφα ο χαρακτήρας που δημιουργεί το καταστροφικό αυτό συγκρότημα που ονομάζεται βαρύ μέταλλο. Αν είστε ιστερικοί, λέγει, Έλληνας τώρα, νέος από την Ελλάδα, γράφει αυτά τα λόγια. Αν είστε ιστερικοί, τρελοί, πορωμένοι, αντίχριστοι, μέταλλα, άτομα με ανησυχίες, άτομα περιθωριακά με προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς, και είστε πάνω από το 18ο έτος και αρκετά όριμοι, γράψετε μου. Προς ποιον θα γράψω, ακούσετε. Προς Black Rose, όσοι γνωρίζουν αγγλικά σημαίνει μαύρο τριαντάφυλλο. Αυτός ο νέος στην Ελλάδα, ο οποίος θα πολεμήσει, ο Θεός να φυλάει τους Τούρκους. Αυτός θα πολεμήσει τους Τούρκους. Μάλιστα. Και θα έχετε τώρα εσείς εμπιστοσύνη να φυλάξει τη μάνα του και την αδερφή του και την κόρη του, αν είναι παντρεμένος. Ποιος ξέρει, τέτοιοι τύποι δεν είναι παντρεμένοι, διότι δεν τα πιστεύουν αυτά.
Η κοκαίνη, έναν από τα πιο σκληρά ναρκωτικά, είναι το τελευταίο σύμβολο για να επικυρώσει την ανάδειξη σε ένα start rock. Δηλαδή κάποιος που κάνει χρήση ελαφροτέρων ναρκωτικών δεν είναι άξιος να ονομαστεί star. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι μέσα στην ναρκομαγεία και τα ναρκωτικά τα οποία πίνουν και καταστρέφουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Ερχόμεθα τώρα στην Ολλανδία. Από την Ολλανδία βγαίνουν φοβερά πράγματα από εκεί. Από εκεί λοιπόν βγαίνει ένα φρούτο ο οποίος φτάνει στο σημείο να δίστακτα να τρυπήσει τις φλέβες του για να πάρει τη δόση μπροστά στις κάμερες της τηλεοράσεως, σοκάροντας τους πάντας. Τον έβλεπαν και λέγουν τι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος. Τον έβλεπαν για να τον διαδώσουν σε όλο τον κόσμο και εκείνος τρυπούσε με τις βελόνες τις φλέβες του για να πάρει την δόση της ηρωίνης και της κοκαίνης και των άλλων ναρκωτικών. Η ροκ είναι και εναντίον της θρησκείας ολοφάνερα. Επιτίθεται εναντίον του Θεού, εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των κληρικών, εναντίον των ιδανικών της πίστεως. Ο χριστιανισμός, λέγουν, οι Beatles της Αγγλίας, από εκεί άλλο βρωμερό και ακάθαρτο αυτό το έθνος, έχει να επιδείξει στην ανθρωπότητα ό,τι το βρωμερό, όπως η Αμερική. Και ενθυμηθείτε όταν στην Αγγλία εγένετο διαμαρτυρία φοβερή από όλον τον κόσμο, διότι το 55 εκρέμαζαν οι Άγγλοι στην Κύπρο τον Καραολίν και τον Δημητρίου, την ίδια χρονιά οι Ρώσοι έστειλαν στο διάστημα μέσα σε ένα δορυφόρο ένα σκυλί που το έλεγα Λάικα, όσοι το θυμούνται. Το έστειλαν δια πρόβαν, δηλαδή το έστελαν για να δουν η εξέλιξη στην οποία θέλουν να κάνουν τι αποτελέσματα θα έχει. Ενώ στην Κύπρο έκλαιαν η Κύπρος ολόκληρη και όλος ο κόσμος εθρηνούσε δια των άδικων χαμών εκείνων των δύο πατριωτών οι οποίοι εκκρεμάζουν τα άδικα διότι ήθελαν την ελευθερία τους, στην Αγγλία οι Άγγλοι οι οποίοι είναι και οπαδοί της μετενσαρκώσεως. Υπάρχουν και στην Ελλάδα τέτοιοι τύποι. Αλλά ευτυχώς εδώ δεν προχωρεί διότι υπάρχει ο χριστιανισμός. Στην Αγγλία υπάρχει το φρούτο της μετενσαρκώσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν πεθάνει, κατά αυτούς μπαίνει μέσα σε ένα ζώο. Και προσφυλές ζώων το οποίο μπαίνει ο άνθρωπος όταν πεθάνει είναι ο γαΐδαρος και ο σκύλος. Προσφυλέστατα. Όταν λοιπόν οι Ρώσοι έστειλαν τη Λάικαν στο διάστημα, οι Άγγλοι έστειλαν μνημείον του σκύλου στην Αγγλία. Και την ίδια ημέρα εκκρεμάζονται τα παιδιά στην Κύπρο και δεν τους ενδιαφέρε τίποτα. Αυτή είναι η υποκρισία η φοβερή η οποία υπάρχει πάνω στον κόσμο σήμερα, αδερφοί μου. Για ένα σκυλί έκαναν ολόκληρη διαμαρτυρία για δύο νέους οι οποίοι επάλευαν εναντίον της απεικιοκρατίας για να ελευθερωθεί εκείνο το μαρτυρικό νησί, δεν έδωκαν ουδεμίαν προσοχή. Αυτοί λοιπόν οι Beatles, οι οποίοι εξήλθαν από τα σπάργανα της Αγγλίας, της ομιχλώδους εκείνου, του ομιχλώδους εκείνου Λονδίνου, το οποίο τίποτε άλλο δεν βλέπει, μόνον οι ομίχλοι, από εκείνον τον τόπο που εξέρχεται πάσα αμαρτία, βέβαια σήμερα επεκράτησε σε όλο τον κόσμο, ακούμε από αυτούς τους τέσσερις νέους οι οποίοι ήσαν πέρα για πέρα ανήθικοι, ανώμαλοι και απέθαναν όλοι από ναρκωτικά, ακούμε και λένε ο χριστιανισμός θα εξαφανιστεί, θα μειωθεί, θα καταρρεύσει. Δεν χρειάζεται να το συζητώ, έχω δίκαιο και θα δικαιωθώ. Ό,τι έχω δίκαιο η ιστορία θα με δικαιώσει. Είμαστε πιο δημοφιλείς από τον Ιησού Χριστόν τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα φύγει πρώτος. Το rock and roll ή ο χριστιανισμός.
Αυτά τα τραγούδια, αδερφοί μου, ακούμε εμείς. Και επανέλαβα και επαναλαμβάνω, το είπα και θα το ξαναπώ, όλοι οι άλλοι έχουν δικαίωμα, διότι δεν έχουν την ορθή πίστη και αυτά τα οποία ακούμε εμείς, αλλά εμείς δεν δικαιούμεθα τέτοια πράγματα να τα αγοράζουμε και να τα φιλοξενούμε. Και συνεχίζει αυτή η κατάσταση να οδηγεί τον κόσμο εις τον Ινδουισμό, εις τον Μπραχμανισμό, εις την πανθρησκεία των Σιωνιστών. Ο Βουδισμός, ο Χριστιανισμός, ο Ινδουισμός, όλες οι θρησκείες έχουν άμεση σχέση με τον Χριστό. Στα φορέματα αυτών παρουσιάζεται ο νηπίος Χριστός με δυο μικρά διαβολάκια. Έχουν μπλούζες ειδικές που τις φορούν. Γι' αυτό και επειδή επικρατεί και στην Ελλάδα τούτο το κακό, θα σας συστήσω και θα σας παρακαλέσω. Βλέπω μικρά παιδιά να φορούν μπλουζίτσες και μεγάλους που επάνω τους είναι ο διάβολος. Και αυτά τα παίρνουν με τυφλά μάτια και δεν κοιτάζουν. Φτάνει να υπάρχει κάποιος πάνω σε εκείνο το στήθος τους και τίποτε άλλο. Και αυτός ο κάποιος, αν είναι ο διάβολος μεταμορφωμένος, δεν τον ενδιαφέρει. Και αυτό το πιάνουν και στα μικρά τα παιδιά, δυστυχώς. Οι μεγάλοι, εφόσον δεν έχουν μυαλό, αυτά παθαίνουν. Αλλά το μικρό το μωρό δεν σου φταίει να του φορτώνει το διάβολο. Είναι όπως την περίπτωση κατά την οποία παρουσιάζονται στις αποκριές. Δίνει το μωρό διάβολο με τα κέρατα και με την ουρά. Δεν τον δίνει μια εθνική στολή για να του δείξει ότι είναι Έλληνας, είναι Ελληνίδα. Τον δίνει διαβολάκι και το τραβάει και με καμάρι μάλιστα. Με καμάρι, το τραβάει και χαίρεται γιατί το παιδάκι του είναι διάβολος. Και το βλέπεις με την ουρίτσα το καημένο το μωρό και με τα κέρατα από πάνω και πάει. Πού το πας αυτό το παιδάκι, το ζυμάρι αυτό, πού το πας? Το δίδεις δηλαδή στο διάβολο, ύστερα από λίγο σηκώνεται στον ύπνο του το μωρό, χτυπιέται, φωνάζει, τρέμει. Αυτή η μάνα όμως και ο πατέρας δεν μπορούν να καταλάβουν τι κάνει. Η rock and roll στο σημείο να αγγίξει τον πυθμένα της Αβύσσου καταλήγει. Πιο χαμηλά δεν υπάρχει άλλο σκαλοπάτι, λέγει, ως εκεί θα φτάσουμε. Ονομάζεται σατανική rock με πρωτοπόρο αυτό το οποίο σας είπα, εκείνο το συγκρότημα βαρύ μέταλλο, heavy metal, και οι ηγεμονεύοντες των σατανάν και των θάνατων. Εδώ τα πάντα γίνονται μαύρα και θα παρακολουθήσουμε τώρα για να τους δούμε στο δρόμο μπροστά μας. Τι θα δούμε? Γυναίκες και άντρες ντυμένες με πέτσινα γυαλιστερά μαύρα παντελόνια μέχρι μαύρη σκιά κάτω από τα μάτια τους και από τις σκοτεινές απεικονίσεις στα εξώφυλλα των δίσκων ως την μαύρη παραδομένη στον σατανάν ψυχήν τους. Και φτάνουμε, αδερφοί μου, στην καθαρή μαγεία πίσω από τους δίσκους αυτούς. Να δούμε τώρα η καθαρή μαγεία, διότι όλοι οι δίσκοι αυτοί είναι μαγεμένοι. Όλοι οι δίσκοι αυτοί εξέρχονται από μαγεία. Και εκείνος ο οποίος ακριβώς ακούει αυτούς τους δίσκους δαιμονίζεται πέρα για πέρα χωρίς καμία αμφιβολία. Ένα παράδειγμα από το τραγούδι «Σκάλα για τον ουρανό». Τρέμω από συγκίνηση όταν κοιτάζω δυτικά και το πνεύμα μου αναστενάζει για να φύγει. Στη σκέψη μου είδα κύκλους από καπνό ανάμεσα στα δέντρα και άκουσα τις φωνές αυτών που όρθιες με κοιτάζουν. Για τον μοιημένον στη μαγεία τώρα η στίχη είναι δυσνόητη, για τον μη μοιημένον στη μαγεία η δίσκη είναι δυσνόητη τα λόγια αυτά και φαινομενικά ασυνάρτητη. Γι' αυτό θα κάνουμε μια μικρή εξήγηση. Προσέξτε την, να την δούμε την εξήγηση αυτή. Ο τίτλος λέγει «Σκάλα για τον ουρανό». Ουρανός είναι η κόλαση για αυτούς. Ουρανός είναι η κόλαση. Τρέμει από συγκίνηση επηρεασμένος από τη μαγική ενέργεια. Δυτικά γυρισμένος βλέπει, λέγει, προς την Δύση και το πνεύμα του αναστεί. Φύγει.
Γιατί βλέπει προς την Δύση? Διότι ο Χριστός είναι ανυψωμένος προς την Ανατολή. Ο αιωσφόρος είναι προς την Δύση. Η Ανατολή είναι σύμβολο της ζωής, η Δύση είναι σύμβολο του θανάτου. Το πνεύμα που αναστενάζει για να φύγει δεν θέλει να πάει αλλού παρά σε μέρος έρημο και άνυδρο. Εκεί δηλαδή που είναι ο τόπος της κολάσεως. Στο σημείο που αναφέρει κύκλους και καπνούς και λέγει στη σκέψη μου είδα κύκλους από καπνών ανάμεσα στα δέντρα, εννοεί το μέρος όπου συγκεντρώνονται οι μάγισσες την νύχτα κάτω από τα δέντρα του δάσους γύρω από μια φωτιά για τις τελετουργίες μέσα στο συμβολικό και προστατευτικό κύκλο της μαγείας. Είναι αυτό το οποίο έρχονται μαντάτα φοβερά σε μέναν αδερφή μου, ότι καλούν στα σπίτια τους τους μάγους και τις μάγισσες για να τους έβρουν τα μαγικά μες στα σπίτια. Προσέχετε αυτήν την παγίδα του διαβόλου. Έχεις ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα που σε απασχολεί θα το λύσεις μόνο με τον Χριστό. Δεν θα λυθεί με το να καλέσεις τη μάγισσα στο σπίτι σου, διότι αυτή θα σου πει θα έρθω στο σπίτι σου να σου βρω τα μαγικά. Και εμείς απρόσεχτοι καλούμε τη μάγισσα και έρχεται στο σπίτι μας και μπαίνουμε στο σπίτι. Ποιαν ώρα νομίζετε? Τα μεσάνυχτα. Όταν μπει μέσα στο σπίτι δίδει διαταγή. Γεγονότα τούτα τα οποία έχω υπόψη. Δεν είναι μύθος. Την εκάλεσα, λέγει, στο σπίτι. Και όταν την εκάλεσα στο σπίτι, λέγει, ήταν η ώρα 12 τα μεσάνυχτα. Και τι έκανες? Μου είπε να σβήσω τα φώτα. Τα έσβησα, λέει. Όταν έσβησα τα φώτα, λέει, γυμνώθηκε τελείως, λέει. Έβγανε όλα τα ρούχα. Μέσα στο σπίτι του. Άναψε κεριά, λέγει, και γύριζε γύρω-γύρω από τα κεριά εκείνα. Κύκλο. Μέσα στον κύκλο. Και μετά, λέγει, πήγε στη γωνιά και μου έβγαλε, λέγει, ένα μάτσο, λέγει, από τρίχες, από κόκκαλα, από ψαλίδια, από καρφιά, από ό,τι φανταστείς. Πού ήτανε, λέει? Και έτσι εσώθηκες? Όχι, λέγει, έχω προβλήματα πολλά. Και θα έχεις. Όχι απλώς έχεις, θα έχεις στο συνεχές μέλλον, διότι ακριβώς εκάλεσες τον σατανά μέσα στο σπίτι σου. Είδες κανέναν ιερέαν ο οποίος φοράει το πετραχύλι να κάνει το ίδιο? Δεν το κάνει. Άρα εσύ εκάλεσες τον σατανά, δεν εκάλεσες αγγέλους. Πώς τα έβρεις, λιτρωμό? Δεν θέλεις να σωθείς? Πηγαίνεις στον σατανά για να έβρεις τη λύση των προβλημάτων σου? Χειρότερα θα πάθεις. Και αυτό δυστυχώς είναι το κακό το οποίο επικρατεί στην Ελλάδα μας. Να συνεχίσουμε να δούμε παρακάτω, να δούμε τους καπνούς που συγκεντρώνει. Μακριά πέρα από τα λιβάδια ο ήχος της σιδερένιας καμπάνας, έχουνε καμπάνες αυτοί, τις οποίες χτυπούν. Καλεί τους πιστούς να γονατίσουν και να ακούσουν ψιθυριστά ξόχια. Και έχουμε τις καμπάνες και τα σήματα τώρα. Προσέξτε τα σήματα τα οποία έχουν οι σατανιστές αυτοί, οι τραγουδιστές αυτοί. Πρώτον, έχουν το κεφάλι ενός τράγου πάνω στα φορέματά τους ή πάνω στους ώμους τους ή πάνω στα χέρια τους με τατουάζ. Έχουν το κεφάλι ενός τράγου. Και τι είναι αυτό? Το κεφάλι του διαβόλου. Ένα αναποδογυρισμένο ισοσκελές τρίγωνο. Αυτό έτσι και έτσι. Που είναι μια σκόπιμη παραμόρφωση του συμβολισμού της Αγίας Τριάδος. Η Αγία Τριάδα είναι έτσι και αυτοί το κάνουν έτσι προς τα κάτω. Ένα τρίτο είναι το πεντάχτινο αστέρι με τις δύο γωνίες προς τα κάτω που συμβολίζει το διάβολο με ανοιχτά τα πόδια και τα χέρια. Ένα αστέρι με πέντε αχτίνες. Προσέχετε τα όπου τα δείτε, όπου τα δείτε αυτά να τα θυμίστε και μην αγοράζετε τέτοια πράγματα. Ούτε ρούχα, ούτε παπούτσια, ούτε τίποτε. Προσέξετε τα, είναι σύμβολα διαβολικά αυτά. Ένα άλλο σήμα είναι το εξάχτινο αστέρι. Θα μετρήσετε τις αχτίνες του. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και τι συμβολίζει? Συνήθως το ένα μαύρο και το άλλο άσπρο. Είναι δυο αστέρια τα οποία βάζουν μαζί. Που συμβολίζει τη λευκή και τη μαύρη μαγεία.
Προσέξετε τα όλα αυτά, να είστε προσεκτικοί, διότι άλλο τίποτε δεν έχω να κάνω. Εμένα με έστειλε ο Χριστός μας για να σας συμβουλεύω, να σας οδηγώ να μην πέσουμε στην παγίδα του διαβόλου. Τίποτε άλλο δεν έχω να κάνω. Από εκεί και πέρα εσείς θα ακούετε το λόγο του Θεού και θα τον εφαρμόζετε για να σωθούμε. Δεν σωζόμεθα το να ακούμε το λόγο του Θεού, αλλά να τον εφαρμόζουμε το λόγο του Θεού. Ένα άλλο οχτάχτινο αστέρι με 8 αχτίνες, με 8 μύτες. Αυτό συμβολίζει την καταστροφή και την αταξία και αντικαθιστά την αρμονία με τη σύγχυση. Έπειτα υπάρχουν 3 κύκλοι, όπως αυτούς που έχει η Ολυμπιακή, που έχει κύκλους. Εδώ είναι 3 κύκλοι, να τους προσέξουμε, 3 κύκλοι. Το σατανικό σύμβολο της εσωτερικής τριάδος, ο αέρας, η γη, η φωτιά, σε συνδυασμό των 3 κύκλων. Άραγε είναι απλή σύμπτωση το ότι ένα αφρικάνικο κρούπ ονομάζεται γη, αέρας, φωτιά. Και 7ο σημείο είναι ένας κύκλος μαγικός για να πιάσουν τα μάγια και οι χρησμοί από τους μάγους. Υπάρχουν και άλλοι συμβολισμοί που αποδεικνύουν τη σχέση της ροκ με τη μαγεία και τον σατανισμό. Τα αποτελέσματα τώρα, για να φύγουμε γρήγορα, αφού εξετάσουμε και κάτι άλλο το οποίο το ακούμε συνεχώς. Το σύμβολο ο σταυρός το φορούν σήμερα όλοι, ένας πίσω από τον άλλο. Άραγε τον φορούν από ευσέβεια και τον επικαλούνται, ή τον φορούν για να καλούν τον διάβολο. Διότι εδώ στη μαγεία, ο Σάκης, εγώ παρακαλώ στην προσευχή μου εδώ, που προσευχόμεθα όλος, και οι αρρώστοι και ο ιερεύς, και παρακαλούμε τον Θεό, εγώ λέγω ότι οι μάγοι κάνουν μάγια με σταυρούς και εικόνες. Και μου λένε, πάτερ Σάβα, με σταυρούς και με εικόνες κάνουν μάγια? Ναι, παιδάκι μου, κάνουν μάγια με τους σταυρούς και με τις εικόνες. Κατήντησε μόδα να κρεμούν το σταυρό στο λαιμό και στα ρούχα επάνω. Τι συμβαίνει, πιστεύουν στο σταυρό του Κυρίου μας? Όχι, κάθε άλλο δεν πιστεύουν. Προφανώς για παραπλάνηση είναι το σύμβολο μιας αίρεσης των μασόνων που λέγονται ροδοσταυρίτες. Ροδοσταυρίτες, θα δείτε, υπάρχουν ταμπέλες μέσα στην Αθήνα που λέγει Σύλλογος Ροδοσταυρητών. Είναι μασονική παραφιάς. Είναι δρόμος της κολάσεως. Και προσέχετε όλα αυτά. Όλοι οι ροκάδες που φορούν σταυρών δεν σημαίνει ότι είναι ροδοσταυρίτες. Πολλοί τον φορούν για μόδα. Οι πραγματικοί ροδοσταυρίτες φορούν συνήθως ένα ροζ σταυρό ή χρυσό σταυρό. Ποτέ όμως ξύλινο δεν φορούν. Ο ξύλινος σταυρός είναι ο σταυρός της Θεσίας του Χριστού, τον οποίον απεχθάνονται πέρα για πέρα. Τα αποτελέσματα τώρα, τα οποία εξέρχονται από όλη αυτή την κίνηση, είναι ότι παράγουν ένα δίσκο, κάνουν ολόκληρες τελετουργίες που περιλαμβάνουν και ανθρωποθυσίες. Προσέξτε τώρα, κάθε ένας δίσκος ο οποίος βγαίνει, τι γίνεται? Ολόκληρη λατρεία, ολόκληρος λατρεία του διαβόλου, και μάλιστα λέγει και ανθρωποθυσίες. Πολλά παιδιά τα οποία χάνονται, αδερφοί μου, εξαφανίζονται παιδιά μικρής ηλικίας, τα οποία από καιρού εις καιρών οι εφημερίδες γράφουν ότι εξαφανίστηκε ένα παιδί ηλικίας 2 ετών, 3 ετών. Προσέχετε και στο σημείο τούτο τα παιδιά σας, μην τα αφήνετε στους δρόμους. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί. Ανθρωποθυσίες έπειτα προέρχονται και από νεκρούς, αίματα νεκρών. Ανθρωποθυσίες προέρχονται και από εχτρώσεις. Πηγαίνουν μέσα στα ιδρύματα που η γυναίκα φέρει στον κόσμο το παιδί της, και εκεί σήμερα η αμαρτία έχει εξαπλωθεί πέρα για πέρα. Σήμερα ο νόμος της Ελλάδος μας, δυστυχώς, πού να το πούμε, αδερφοί μου, ο νόμος στην Ελλάδα επικρατεί η έκτρωση να είναι νόμιμη, και πηγαίνουν οι μάγοι σε αυτές τις μέες και σε αυτούς τους μεευτήρας, πηγαίνουν εκεί, τους πληρώνουν, τους δίδουν χρήματα και τους λέγουν, όταν έχεις έκτρωση να μου το δώσεις το μωρό.
το πιάνουν το μωρό αυτό, το οποίο είναι σκοτωμένο, και πηγαίνουν στο διάβολο και το θυσιάζουν. Για να γίνει λοιπόν ένας δίσκος από αυτόν τον οποίον ακούμε, πρέπει οπωσδήποτε, λέγει, να γίνουν θυσίεσεις των διάβολων και ανθρωποθυσίες, λατρεία και ανθρωποθυσία, αίμα δηλαδή ανθρώπου, ώστε κάθε ένας δίσκος ο οποίος ακούει το παιδί σου ή εσύ, και προπάντων υπάρχουν και εκείνα τα μαγνητόφωνα τα οποία βάζει στα αυτιά του για να μπαίνει μέσα ο διάβολος, να μην φύγει, μπαίνει όπως μπαίνει από την ακοή, διότι ο διάβολος είναι πνεύμα, μπαίνει από τα μέρη του σώματος τα οποία εσύ δεν γνωρίζεις, έχεις άγνοια. Από πού μπαίνει? Από τα μάτια, από την ακοή, από τη μύτη, από το στόμα. Μπαίνει ο διάβολος στον άνθρωπο. Δεν σπάει το τείχος, δεν σπάει το σώμα. Μπαίνει από τα μέρη στα οποία ο άνθρωπος εισπνέει. Από τους πόρους του σώματος, από τους αδύνους πόρους του σώματος. Από εκεί μπαίνει ο διάβολος μέσα στον άνθρωπο. Την στιγμή κατά την οποία ο νέος βάζει στο αυτί του εκείνο το μαγνητόφωνο με ένα δίσκο από αυτής της ροκ, τη στιγμή εκείνη ο διάβολος μπαίνει από την ακοή μέσα και δαιμονίζεται. Γιατί? Διότι κάθε ένας δίσκος γίνεται με λατρεία του διαβόλου και ανθρωποθυσία. Μετά από μια τέτοια τελετή, ένας μεγάλος αριθμός δαιμόνων έχει επιφορτιστεί να εκτελέσει τις διαταγές των μάγων. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν κουβαλάτε στο σπίτι σας ένα δίσκο που έχει υποστεί μάγια, φέρνετε στο σπίτι σας αναπόφευκτα και τα δαιμόνια. Και είναι ευνόητον ότι ο δαίμονας δεν θα πάει να καθίσει φρόνημα σε μια γωνιά του σπιτιού. Καθίσει εκεί να σε βλέπει, να σε καμαρώνει. Όταν μπει μέσα στο σπίτι, ο διάβολος θα φέρει τούτα τα αποτελέσματα. Ποια? Οξυθυμία. Νεύρα. Θυμή, καυγάδες, επανάστασης, άσεμνο λεξιλόγιο, βλασφημίες, τάσεις βίας, ανθρωποκτονίας, αυτοκτονίας. Να φέρουμε ακόμη μερικά παραδείγματα από ένα συγκρότημα το οποίο σας ανέφερα και ονομάζεται Kiss, φιλό. Βασιλιάδες όμως στην υπηρεσία του διαβόλου ερμηνεύεται αυτό, αυτή η λέξη. Ανατράφηκα, λέγει, από έναν δαίμονα, προετοιμασμένο να κυβερνήσω σαν μοναδικός. Είμαι ο κύριος της ερήμου, ένας σιδερένιος άνθρωπος του μοντέρνου καιρού, συγκεντρώνω τα σκότη για την ευχαρίστησή μου και σε διατάζω να γονατίσεις μπρος τον θεό του κεραυνού, στον θεό του rock and roll. Αυτό το τραγούδι έχουν γράψει αυτοί. Κοινώ τον κεραυνό μου, ρίχνοντας καταραχτώδη βροχή, έρχομαι σαν ανεμοστρόβιλος, οι αστραπές μου φωτίζουν τον ουρανό. Είσαι νέος, αλλά θα πεθάνεις, δεν θα φυλακίσω κανέναν, δεν θα λυπηθώ καμιά ζωή, κανένας δεν θα μου αντισταθεί, έχω τις καμπάνες μου. Ολόκληρες καμπάνες, παίρνουν μαζί τους αυτοί, ολόκληρες καμπάνες όταν βγουν πάνω στη σκηνή, έχουν καμπάνες όπως έχουμε πάνω στον Άγιο Γεώργιο. Τέτοιες μεγάλες καμπάνες και τα χτυπούνε. Και εσύ από κάτω να ακούσεις αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω προχθές, αν προσέξετε έναν παρουσιαστή στην τηλεόραση που παρουσίαζε αυτήν τη rock and roll. Παρουσίαζε και σε μια στιγμή παρουσίασε αυτόν τον πάνω στη σκηνή, που όπως σε τραγουδούσε πετάχτηκε όπως το ελαττήριο, άρπαξαν εκείνη την κιθάρα, την άρχισε και τη χτυπούσε, την έκανε κομμάτια, έφτιασε τα κομμάτια, τα πέταξε πάνω στον κόσμο, έπεφτε κάτω, σχιζότανε, εγάβγιζε, εφώναζε, έπιασε το μεγάφωνο, το χτύπησε, το κόψε, το πέταξε πάνω στον κόσμο και ο σχολιαστής έλεγε, αυτήν τη μουσική να αγαπάτε, αυτήν τη μουσική θέλετε. Αυτή είναι η μουσική της νέας εποχής, αδερφοί μου, για την οποία νέα εποχή θα ομιλήσουμε. Νέα εποχή για την οποία θα ομιλήσουμε πολύ συντόμως. Τι είναι αυτή η νέα εποχή? Και θα σε πάρω στην κόλαση, θα σε πάρω, ο σατανάς θα σε πάρει, οι καμπάνες της κόλασης, ναι, οι καμπάνες της κόλασης.
για να μην πούμε, να μην τον καταραστούμε και να του πούμε θα τον πάρει, να μην του πούμε τέτοια ευχή, να τον φωτίσει ο Θεός να σωθεί. Αυτό να του πούμε. Αλλά όταν ακούεις αυτά τα λόγια από μέσα σε αυτό το δίσκο και σου λέγει αυτά τα λόγια, θα σε πάρει ο διάβολος, θα σε πάρει στην κόλαση, θα πάθεις αυτά, εσύ πώς κάθεσαι και τα ακούς? Εφόσον σε διαβολοστέλει ο ίδιος, πώς κάθεσαι και τον ακούεις? Και ο νέος ερωτεύεται, παρακαλώ, να ακούει αυτή τη μουσική. Ερωτεύεται για να ακούει αυτή τη μουσική. Ζω για τον σατανά, δεν μου γουστάρει ο Θεός, δεν μπορώ να τον αποφύγω, είναι ο γλυκός μου ο σατανάς είναι δυνατός, θα σου δώσει το 666. Θα σου δώσει το 666. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο για να δούμε τώρα μια άλλη σκηνή στην οποία σας είχα υποσχεθεί κι άλλοτε. Η Αμερική, αδερφοί μου, βασίζεται πάνω στη μαγεία. Το ναυτικό της Αμερικής στηρίζεται πάνω στη μαγεία με πληρωμένους μάγους ορκής. Και μέσα σε όλη αυτή την κίνηση εγένετο μία μεγάλη δοκιμή στην οποία εξυφανίστηκε ολόκληρο πολεμικό πλοίο. Σας το είχα πει και άλλοτε, και αυτό το πλοίο ονομάζεται πείραμα της Φιλαδελφίας. Ολόκληρο πλοίο, τεράστιο πλοίο, εξυφανίστηκε από μέσα στα μάτια του κόσμου. Το αποτέλεσμα αυτής της πειραματικής εφαρμογής ήταν να γίνει ένα αντιτορπιλικό μαζί με το πλήρωμά του εντελώς αόρατο μέσα στην περιοχή κάποιου τεχνητού μαγικού πεδίου, μαγνητικού πεδίου, χάρη στη χρησιμοποίηση κάποιου αγνώστου τύπου ενεργείας. Οι άντρες του πληρώματος στην κατάσταση αυτή μπορούσαν να διακρίνουν θολά ο ένας τον άλλον, αλλά όποιος βρισκόταν έξω από το μαγνητικό αυτό πεδίο δεν έβλεπε τίποτα περισσότερο από το περίγραμμα του πλοίου, και αυτό πολύ αχνά. Σύμφωνα με τη γνώμη αυτών οι οποίοι ήσαν παρόντες, τα αποτελέσματα του πειράματος είχαν φοβερές επιδράσεις πάνω στους άντρες. Το πείραμα πέτυχε, αλλά οι άνθρωποι που πήραν μέρος σε αυτό καταστράφηκαν και εξαφανίστηκαν. Όσοι ήσαν μέσα στο πλοίο εξαφανίστησαν. Στα πλαίσια της ναυτικής βάσεως της Φιλαδελφίας υπήρχε ένα ειδικό αγκυροβόλιο για το πλοίο των πειραματισμών αυτών. Ένα μικρό άρθρο σε μια κάποια εφημερίδα της Φιλαδελφίας μπορεί να επιβεβαιώσει την παράξενη αυτή ιστορία. Αναφέρεται στη συμπεριφορά μιας ομάδος ναυτικών μέσα σε ένα μπαρ της Φιλαδελφίας. Αυτοί ήσαν μέσα στο πλοίο αυτό, βγήκαν έξω σε ένα μπαρ και από εκεί έγινε κάτι το φοβερό. Είτε βρίσκονταν ακόμη κάτω από την επίδραση του πεδίου, είτε αναφέρθηκαν στο περιστατικό τόσο παραστατικά ώστε τρομοκράτησαν την σερβιτόρα. Η είδηση έφτασε στα αυτιά κάποιου δημοσιογράφου που την ανέφερε περιληπτικά χωρίς να την πολυπιστεύει. Ισχυρίζεται δε πως παρακολούθησε τουλάχιστον ένα μέρος του πειράματος στην θάλασσα πάνω στο πλοίο Άντριου Φάρασεθ της εταιρείας Matson Lines που εδρεύει στο Norfolk. Αυτό συνέβη τον Οκτώβριο του 1943. Σύμφωνα με την μαρτυρία, άλλοι άντρες που βρίσκονταν πάνω στην γέφυρα και είδαν μαζί του το φαινόμενο ήταν ένας αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού. Ο νεαρός 18χρονος ναύτης από την Βιργίνια και κάποιος άλλος από την Νέα Αγγλία. Ο ναύαρχος είναι πιθανότατα σε θέση να επιβεβαιώσει το γεγονός του πειράματος σαν διευθυντής των ναυτικών ερευνών. Κατά τη διάρκεια του πειράματος αυτού, το αντιτορπιλικό εξαφανίστηκε από το αγκυροβόλιο της Φιλαδελφίας και μέσα σε λίγα λεπτά εμφανίστηκε στην περιοχή του Norfolk. Όσοι θέλετε να δείτε στο χάρτη πόση απόσταση είναι χιλιάδες ναυτικά μίλια μακριά. Και έφυγε από τη μία περιοχή και έφτασε στην άλλη μέσα στην κατάσταση την οποία δεν μπορούσε κανείς να δει ούτε τι έγινε, ούτε πού επήγε το πλοίο. Στη συνέχεια, πάλι μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, επέστρεψε πίσω στη θέση του στη Φιλαδέλφεια. Όλη αυτή η μετακίνηση με την επιστροφή δεν χρειάστηκε περισσότερο από μερικά λεπτά της ώρας
μερικά λεπτά της ώρας. 3 ή 4 λεπτά. Έφυγε από τη μία περιοχή, έφτασε μίλια μακριά και στράφηκε πίσω. Χωρίς να το δει κανείς. Στο γραφείο των ναυτικών ερευνών βρισκόταν τότε κάτω από τη διάθεση κάποιου που την εποχή που γράφτηκε και το γράμμα ήταν αρχηγός των ναυτικών δυνάμεων στην Αμερική. Χάρη στην ενέργεια και την επιμονή του πραγματοποιήθηκε το περίφημο πείραμα, πάντα σύμφωνα με την άποψη αυτήν του ειδικού. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εξοικειδευμένος παρατηρητής ήτο, ούτε κάτι είδε επειδή έτυχε να συμβεί μπροστά στα μάτια του. Κάτι παραμένει ανεξήγητο. Είδε όμως ένα πλοίο να εξαφανίζεται. Σύμφωνα με την μαρτυρία του, δεν ξέρει ακριβώς πώς, αλλά το αποδίδει στην επίδραση κάποιων ενεργειακών πεδίων. Το όλο πείραμα συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με τη χρήση του στατικού ηλεκτρισμού. Λέει θα μπορούσε να ονομάσει το πλοίο του πολεμικού ναυτικού που εξαφανίστηκε. Ήταν τον TE-173. Το είδε να εξαφανίζεται περισσότερο από μία φορά. Όχι από που πήρε όλες αυτές τις πληροφορίες. Θέλετε να ξέρετε για το μεγάλο πείραμα του Άινστάιν? Λοιπόν, εγώ ίδιος βούτυξα το χέρι μου λέγει, μέχρι τον αγκώνα μέσα σε αυτό το μαγνητικό πεδίο που περιστρεφόταν με τη φορά που ακολουθούν οι δείχτες του ρολογιού γύρω από το πειραματικό πολεμικό πλοίο DE-173. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ερεύνησε την μεγάλη προσοχή το θέμα του πειράματος της Φιλαδελφίας. Θα πρέπει να θυμάστε, λέγει, ότι ένας διακεκριμένος επιστήμονας και αστρονόμος λέγει αυτά τα πράγματα. Αξίζει να σημειωθεί πως η αφήγηση αυτή με το πείραμα βασισμένη πάνω στα λόγια του ιδίου συμφωνεί σχεδόν απόλυτα με τη μαρτυρία η οποία δόθηκε δια το πείραμα τούτο. Αλλά είχε φοβερές συνέπειες για το πλήρωμα. Όταν το πείραμα πρωτάρχισε να έχει επίδραση συνέχισε, παρουσιάστηκε ένα θολό πράσινο φως. Κάτι που μοιάζει με τις περιγραφές που έχουμε σε όσους επέζησαν στα περιστατικά του τριγώνου των Βερμούδων. Άλλο μέρος εκείνο. Ένα τρίγωνο των Βερμούδων που δεν μπορεί να περάσει τίποτε. Ούτε αεροπλάνο, ούτε πλοίο. Εξαφανίζονται από το μέρος εκείνο. Ένα μυστήριο πράγμα το οποίο δεν μπόρεσε να το λύσουν κανένας. Σύντομα όλο το πλοίο ήταν γεμάτο από αυτή την πράσινη ομίχλη και το σκάφος μαζί με το πληρωμά του άρχισαν να χάνονται από τα μάτια εκείνων που βρίσκονταν στην αποβάθρα, μέχρι που απέμεινε ορατή μόνο μία γραμμή. Παρόλο που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επίσημα, υπάρχει φήμη πως ο Άινστάιν λίγον καιρό πριν το θάνατό του κατέστρεψε πλήθος από τις σημειώσεις του, βασισμένες σε αυτό το πείραμα. Το γεγονός αναφέρθηκε σε μια πανεπιστημιακή συζήτηση την επόμενη μέρα από το θάνατο του διασύμου σοφού. Κατέστρεψε πριν λίγους μήνες όλες τις σημειώσεις του σχετικά με τις πλέον εξελιγμένες θεωρίες του. Το 1943 η εποχή του Αλέντε ισχυρίζεται πως ο Άινστάιν παρακολούθησε ένα μέρος τουλάχιστον από το πείραμα της Φιλαδελφίας. Στο αρχηγείο του πολεμικού ναυτικού, σαν επιστήμονας από τις 31 Μαΐου του 1943 μέχρι το 1944. Η μοναδική διαφορά ανάμεσα στις σοβιετικές ανακαλύψεις και στις φρικιαστικές αναφορές είναι πως οι πρώτες παρατηρήθηκαν σε άτομα που είχαν εκτεθεί σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο χαμηλής τάσης. Αντίθετα, αν υπολογίσουμε τη σκοπιμότητα που προσπαθούσε να εξυπηρετήσει το πείραμα της Φιλαδελφίας, τότε είμαστε σίγουροι πως κατά τη διάρκεια που χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρομαγνητικά πεδία πολύ υψηλής τάσεως. Δύο άλλες ενδείξεις για το πείραμα της Φιλαδελφίας έγινε στην πραγματικότητα είναι δύο γράμματα. Και συνεχίζει, εξαιτίας της υπηρεσίας του, το πλοίο τούτο το οποίο υπέστη αυτό το πείραμα το έχουμε εμείς οι Έλληνες, αδερφοί μου. Το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Φέρει το όνομα DE-173 με την ελληνική σημαία και το καινούριο το όνομα Λέων. Αυτό μας το έδωσαν οι Αμερικάνοι, αδερφοί μου. Το έχουμε εμείς.
και είναι βασισμένο πάνω στη μαγεία την οποία οι Αμερικάνοι έχουν ως βάση στο αμερικανικό ναυτικό. Μέχρι σήμερα απαγορεύουν σε όλους τους ναύτες που είναι πάνω στο πλοίο τούτο να μην φέρουν πάνω τους κανένα σίδερο, ούτε δαχτυλίδι, ούτε σταυρό, ούτε τίποτα. Απαγορεύεται αυστηρός. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει. Ναι, αδερφοί μου, μετά από όλα αυτά, τελειώσαμε με τη βοήθεια του Θεού. Είδαμε για το πείραμα της Φιλαδελφίας ότι στηρίζεται πάνω στη μαγεία την οποία έχουν οι Αμερικάνοι, και όσοι θέλετε να διαβάσετε πέρα για πέρα το βιβλίο για να δείτε περισσότερα πράγματα, εγώ σας ανέφερα μερικά, μπορείτε να πάρετε ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Το πείραμα της Φιλαδελφίας». Είναι ένα μικρό βιβλίο, μπορείτε να το διαβάσετε, θα δείτε εκεί όλη την κατάσταση της μαγείας, πως οι μάγοι συνεργάζονται με τους Αμερικάνους δια τα σχέδιά τους, δια να νικήσουν τον αντίπαλο, αν είναι δυνατόν με τους διαβόλους. Τελειώσαμε και με τη μουσική, τη ροκ. Είδατε, αδερφοί μου, τα αποτελέσματα. Είδαμε τι επακολουθεί εις μίαν κατάσταση στην οποία ο νέος ακούει αυτήν τη μουσική. Σας παρακαλώ πολύ, μέσα στο σπίτι σας, εάν έχετε παιδιά, διαφωτίστε τα. Μέσα στο σπίτι σας, αν έχετε παιδιά, δώστε τους να καταλάβουν ότι ο δρόμος που περπατούν δεν είναι καλός. Μέσα στο σπίτι σας, δώστε τους να καταλάβουν τα παιδιά σας ότι όποιος ακούει αυτήν τη μουσική δαιμονίζεται, διότι η αντίστροφη μέτρηση της μουσικής του δίσκου αυτού φέρει το διάβολο μέσα στην ψυχή του ακροατού και δαιμονίζεται. Δι' αυτό έχουμε και όλα αυτά τα κακά τα οποία συμβαίνουν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει τη χάρη του, την φώτιση του, να σκέπει την νεότητα της Ελλάδος και του κόσμου όλου και να δώσει φωτισμόν στα ψυχάς των πιστών οπαδών του Κυρίου να μείνουν πιστοί άχρη θανάτου, δια να λάβουν τον στέφανον της ζωής. Τελειώσαμε, αδερφοί μου.